Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να επιστρέψει ο κόσμος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι παραλίμνη και οι δύο ομάδες μπήκανε δυναμικά, παίρνουν φάουλ, πάνε στις ελεύθερες βολές και πάλι... κατοχή, αλλά γίνεται εδώ νέο κλέψιμο και έρχεται για να πείσει την μπάλα στο καλάθι της το παιχνίδι. Η άλλη λοιπόν είναι στο συν 10, η προσπάθεια όμως εδώ για τρεις εύστοχοι για τους. Λάκη παίζει πολύ καλή άμυνα και έχει αναγκάσει το παραλίμνη να κάνει πάρα πολλά λάθη, οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν την ΑΕΛ κάτω από το καλάθι και... Είδος full press αυτή την άμυνα που πήγε να βγάλει η ομάδα του παραλίμνιου, αλλά ο Τζάκσον... Είναι οι συνέπειες. Όπως και να έχει, επανερχόμαστε στην δράση, μπάλα ζωντανή ξανά. Και στο δικτάκι για μια ακόμα φορά της Ένωσης με το πάνω από τους 20, είναι κοντά στους 25 τώρα. Ο Μπάλκαν εδώ για τρεις εύστοχος. Εντάξει, για αυτόν τον παίκτη εδώ που είναι το πρώτο το εύστοχο τρίποντο, θα πρέπει να πούμε ότι έχει και το ρεκόρ τρίποντων σε έναν αγώνα. Για να δούμε το σουτ ψάχνει έτσι όπως τον βλέπω, αλλά ήταν αναγκασμένος να βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια. Ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος θα το επιχειρήσει και για μια ακόμα φορά θα δώσει την λύση για τρεις για την Ένωση που ρίχνει τώρα τη διαφορά στους 14. Το σκορ έχει πάει στο 62-48. Επιμένει να υψώσει η λευκή σημεία, αλλά να διεκδικήσει μέχρι τέλους ακόμα και την νίκη, κατόπιν βέβαια μιας ανατροπής που επιχειρεί να κάνει. Ενώ εδώ έχουμε το τρίποντο από τον... Θα υπάρχει ομάδα που θα προηγείται. Ο Πάρκς εδώ στο τρίποντο. Αυτή είναι η πραγματική ανάσα για την ΑΕΛ. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα. Εντάξει, εδώ ο Πάρκς αστόχησε. Ναι. Βλέπουμε όμως την Ένωση ότι δεν τα παρατάει και το παλεύει σίγουρα μέχρι αυτό, το τέλος. Αυτό κι αν είναι η αποθέωση του και της καλαθούσφαιρας αλλά και του αθλητισμού γενικά. Ο αθλητής δεν πρέπει να τα παρατάει. Με 79-63 νίκη και μαθηματικής σωτηρίας για την ομάδα της Λέμεσου.